Ως γεωτεχνικό επιμελητήριο προχωρήσατε σε μία ανακοίνωση σχετικά με την μία αξιοποίηση του προσωπικού το οποίο είναι μέλος του ΓΙΟΤΕ σε έναν Δήμο και συγκεκριμένα στο Δήμο του Δοξάτου. Τι ακριβώς συνέβη κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, στο Δήμο Δοξατού υπήρχε μετά από την αξιολόγηση που έγινε στο δημοσιοϊπαλληλικό προσωπικό έγινε μια αξιολόγηση των υπαλλήλων, στο οποίο κατετάχθη πρώτος ο συνάδελφός μας ο οποίος μάλιστα είχε και εμπειρία στο αντίστοιχο τμήμα αυτοτουλούς τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης από το 2011 είναι προϊστατική του τοπικού τμήματος ΟΕΒ ε, από εκεί και πέρα βγήκε μια απόφαση, η οποία τον καθιστούσε προϊστάμενο σε αυτό το τμήμα. Μετά από τρει εβδομάδε ο ίδιο ο Δήμαρχο αναιρεί την δική του απόφαση, τοποθετεί κάποιον ε, υπάλληλο του Δήμου κατοτέρα εκπαίδευση και χαμηλότερες βαθμολογίες στην αξιολόγηση που έχει γίνει. Είναι μια πρωτάκουστη για μας και ανήκουστη ενέργεια. Γίνεται μέσα σε μια προεκλογική περίοδο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν κάποιες σκοπιμότητες. Το καταδικάζουμε. Έχουμε κάνει διάφορα διαβήματα, ακόμη και στον ίδιο τον Υπουργό, στον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε στραφεί, έχουμε αναλάβει όλες τις νομικές ενέργειες εκείνες, έτσι ώστε να αναιρέσουμε αυτή την άδικη, και για μα κατάπτυστη απόφαση, η οποία έχει έναν ε, μία αναπτυξιακό χαρακτήρα, θα γυρίσει πολλά χρόνια πίσω το Δήμο. Η απόφαση αυτή δεν είναι υποφελία των πολιτών. Και δυστυχώ ε, μιλάμε για το τελευταίο σκαλοπάτι τη πολιτική ε, όταν προσπαθούμε για ψηφοθερικού λόγου μέσα σε μια προκλογική περίοδο να κοροϊδέψουμε την τοπική κοινωνία και προκειμένου να εφαρπάξουμε λίγου ψήφου, να κάνουμε παλινοδίε στη δημόσια διοίκηση. Ε, είναι γεγονότα που δεν τιμούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Δυστυχώ με λύπη τα λέω αυτά από βάθο καρδία και μα ανησυχεί και μα προβληματίζουν αυτέ οι ενέργειε γιατί κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι εδώ που έχουμε φτάσει, έχουμε φτάσει από παρόμοιε ενέργειε στο παρελθόν. Επιτέλου, τέλο. Και ας, ε, αν θέλουν να κάνουν πολιτική αυτοί οι κύριοι, μακριά από τέτοιες ενέργειες, ας κάνουν πολιτική υποφιλία της κοινωνίας. Ήρθατε σε κάποια επαφή με τον Δήμαρχο για να τον θέσετε το αυτό το ζήτημα, τον κύριο Χατζηλαζάρο. Ασφαλώς. Έχουμε μια επικοινωνία γραπτή, υπηρεσιακή, ε, στην οποία έχουμε ενημερώσει για αυτά τα θέματα. Έχουμε πει ότι επιφυλασσόμαστε για όλα τα νόμιμα μας δικαιώματα. Θα ασχίσουμε όλες τις νομικές διαδικασίες. Δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Μιλάμε για κάτι το οποίο θα γυρίσει πολλά χρόνια το Δήμο πίσω. Πρέπει και η τοπική κοινωνία να το αντιληφθεί και τα υπόλοιπε πολιτικές παρατάξει, προκειμένου να διασφαλίσουν το μέλλον του τόπου του Δήμου Δοξάτου, αλλά και των πολιτών.